Φίλες και φίλοι του πεταράδες.gr, γεια σας. Μπαίνουμε λοιπόν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και του Europa League. Θα υπάρξουν βίντεο και για τα 5 μάτς των ελληνικών ομάδων και το πολύ ενδιαφέρον για σας είναι ότι θα υπάρξει και διαγωνισμός στο μοτίβο των αντίστοιχων διαγωνισμών των αγώνων του γύρου 2016. Κοινώς, αυτό που έχετε να κάνετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό είναι με μορφή comment κάτω από το βίντεο, από το εκάστοτε βίντεο του αγώνα, να αφήσετε την πρόβλεψή σας για το τελικό σκορ του αγώνα και στη συνέχεια να μπείτε στη νέα σελίδα μας στο Facebook betarades.gr, να κάνετε like και έτσι παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό. Για να μπείτε στη νέα μας σελίδα στο Facebook, είτε μπορείτε απευθείας μέσω της δικής σας σελίδας να πληκτρολογήσετε betarades.gr, είτε κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο βελάκι πάνω στο βίντεο, είτε από κάτω στην περιγραφή πάλι στο βίντεο του YouTube. Τώρα, το έπαθλο για τον νικητή σε κάθε match είναι μία PaySafe των 50 ευρώ. Επαναλαμβάνω λοιπόν, παίρνετε μέρος στο διαγωνισμό μας γράφοντας σε μορφή σχολείου το ακριβές σκορ που πιστεύετε σε κάθε παιχνίδι κάτω από το βίντεο, το αντίστοιχο βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube και στη συνέχεια κάνοντας like στο νέο page μας στο Facebook betarades.gr. Λοιπόν, Αριστοτέλη, Άγιαξ ΠΑΟΚ, 3-14. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, μια αναμέτρηση η οποία αναφίβολα προσελκύει πολύ μεγάλη προσοχή από όλο τον κόσμο, κυρίως βέβαια τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά και από πλευράς Ολλανδών. Είπαμε και πριν μια ρεπετησιόν του 2010, τότε απλά να υπενθυμίσουμε για όσους δεν το θυμούνται, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε με 2 ισοπαλίες σε έναν πολύ πικρό, μια πολύ πικρή στιγμή στην πρόσφατη ιστορία του Δικεφάλου. Σίγουρα δεν είναι το φαβορί ο ΠΑΟΚ, μπορούμε να το πούμε με κάθε βεβαιότητα αυτό. Έστω κι αν ο Άγιαξ δεν είναι η ομάδα που τρομάζει και ούτε καν έχει τα ονόματα του πρόσφατου παρελθόντος, όπως ας πούμε το Σουάρες, του Έριξεν που έπαιζε τότε όταν αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Και έχασε και παίχτες τώρα, μια που το λες. Και έχασε και ποδοσφαιριστές. Πουλώντας σημαντικά κομμάτια του ρόστερ, όπως ο Φίσερ, ο Φάντερ Χόρν. Βεβαίως. Και υπάρχουν βέβαια και κάποια προβλήματα απουσιών, ενδεχομένως κάποιοι ποδοσφαιριστές να μην χρησιμοποιηθούν στο παιχνίδι της Τρίτης με τον ΠΑΟΚ. Οπότε είναι σίγουρα μια ομάδα η οποία μπορεί να την αντιμετωπίσει ο Δικέφαλος. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέμε ότι σίγουρα δεν είναι το φαβορί. Και για να μείνουμε λίγο στον Άγιαξ. Πρώτον, να κάνουμε μια γέφυρα με το τέλος της περσινής σεζόν όπου το πρωτάθλημα χάθηκε την τελευταία αγωνιστική. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποτελέσει παρελθόν ο Ντεμπούρ. Ναι, ήταν μια απόφαση η οποία για τον Ντεμπούρ φαινόταν ότι ήταν λυμένη ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της σεζόν. Αλλά όπως και να έχει, γι' αυτό που λες, δηλαδή ο τρόπος κυρίως με τον οποίο χάθηκε το πρωτάθλημα για τον Άγιαξ, θυμίζουμε στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στην αδιάφορη Ντε Γκράφτσα, ισοπαλία. Έδωσε, ουσιαστικά χάρισε το πρωτάθλημα στην Eindhoven. Σίγουρα βοήθησε και συνετέλεσε στην αποχώρηση του De Boer. Ο Πέτερ Μπος είναι πλέον ο νέος τεχνικός του Άγιαξ. Τεχνικός ο οποίος είναι σχετικά άπειρος προπονητικά, ναι, αλλά έχει κάνει καλό όνομα στην Ολλανδία. Φημίζεται για το επιθετικό παιχνίδι, ούτως ή άλλως νομίζω περισσότερες Ολλανδικές ομάδες φημίζονται κυρίως για το επιθετικό παιχνίδι. Είναι μια μεταβατική στιγμή κυρίως για τον Άγιαξ. Σίγουρα θα έχει καλή κυκλοφορία της μπάλας, θα έχει ρυθμό, θα έχει επιθετικές επιλογές πάρα πολλές, θα βγάλει φάσεις. Και σε αυτό βοηθάει και το ότι είναι μια ομάδα που είναι δεμένη γενικά, έχει πρόσωπα τα οποία παίζουν αρκετά χρόνια μαζί και φαίνεται να είναι και σε καλή κατάσταση. Ναι, έτσι. Και κακά τα ψέματα, πλέον ο στάρ είναι ο Αρκάντιος Μιλίκ. Εκεί επικεντρώνεται το ρεπορτάζ και δεν ξέρω αν είναι σωστές τελευταίες πληροφορίες ότι δεν είναι δεδομένη συγγνώμη, η παρουσία του στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό διότι ο Μίλεκ ήταν στην Εθνική Πολωνίας, ήταν στο Euro, μπήκε αργά στην προετοιμασία του Άγιαξ, δεν έπαιξε καν στο φιλικό με τη Μαρσέιγ, στο τελευταίο φιλικό. Είναι στη λίστα πάντως για τα παιχνίδια. 2-2 το τελικό σκορ στο συγκεκριμένο φιλικό. Ναι, 2-2, στο οποίο ο Άγιαξ έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση, δηλαδή με πολλές φάσεις και πολύ καλό ρυθμό και έδειξε να είναι έτοιμος για το παιχνίδι, για τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Ο Μίλικ δεν έπαιξε. Είναι αμφίβολο, σίγουρα αν χρειαστεί θα παίξει. Εγώ προσωπική μου άποψη βλέπω ότι θα παίξει. Αυτός ο οποίος δεν θα παίξει σίγουρα είναι ο Γκουντέλη, ο οποίος είναι τιμωρημένος.
Και ο Μπαζούρ, ο οποίος φαίνεται ότι δύσκολα θα χρησιμοποιηθεί, είναι δύο πολύ σημαντικά στελέχη της μεσαίας γραμμής του Άγιαξ. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα. ΠΑΟΚ με τον Βλάντα Νίβιτς να επιζητά μια έμεση εκδίκηση για τον αποκλεισμό του 10 ως παίκτης τότε του ΠΑΟΚ. Ένα ντεσού είναι αυτό του. Ακριβώς. Από πλευράς δικεφάλου. Ο ίδιος χαρακτηριστικά είπε μάλιστα ότι ήθελα τον Άγιαξ και τον περίμενα. Γιατί μάλλον το αισθάνεται ότι κάτι του χρωστάει ίσως. Ο ΠΑΟΚ συμμετέχει για πέμπτη φορά στα αποκριματικά του Champions League. Όπως όλοι ξέρουμε, δεν έχει καταφέρει ποτέ να μπει στους ομίλους. Το ρεκόρ του είναι 1-5-8 σε όλες αυτές τις ευκαιρίες που είχε. Σε ένα σύντομο στατιστικό να πούμε ότι σε 19 εκτός έδρας παιχνίδια στην Ευρώπη στα τελευταία 19 έχει 4-9-6 ρεκόρ και σκόραρε στα 12. Γι' αυτό βοηθάει να καταλήξουμε και στην επιλογή μας στο goal-goal για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Συχνότερο αποτέλεσμα είναι το ισοπαλία 1-1. Mm-hmm. Εκ των οποίων είναι και το μάτσο με τον Άγιαξ στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία. Ενισχυμένος ο ΠΑΟΚ φέτος. Ενισχυμένος ο ΠΑΟΚ. Το πρόσημο είναι θετικό από άποψη αφήξεων αποχωρήσεων. Σαφέστατα. Σαφέστατα είναι θετικό. Γιατί μιλάμε για ποδοσφαιριστές οι οποίοι αρχικά φαίνεται ότι μπορούν να βοηθήσουν. Οι καλύτερες εντυπώσεις μέχρι στιγμής είναι από τον Σαχόφ, το λέω Μάτος, και τον Τζάλμα. Ο οποίος Τζάλμα φαίνεται ότι προς το παρόν είναι και καλύτερος από τον Μακ σε μια πρώτη ανάγνωση. Ο Μακ, ο οποίος αποχώρησε για τη Zenit φέρνοντας λεφτά στο ταμείο του δικεφάλου. Ιδιαίτερα συμφέρουσα συμφωνία αυτή για τον δικέφαλο. 3,5 εκατομμύρια ευρώ στη Zenit. Ουσιαστικά είναι ο μόνος βασικός που χάθηκε και ο Βίτορ, ο οποίος αντικαταστάθηκε και από τους Κρέσπο και Βαρέλα. Που ο Βίτορ θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό, παρένθεση. Θα το πούμε σε επόμενο βίντεο το συγκεκριμένο, θα το αναφέρω. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έκανε καλές εμφανίσεις στα φιλικά. Στο τελευταίο φιλικό με τον Απόλλωνα Λεμεσού η αλήθεια είναι ότι δεν ικανοποίησε. Αλλά ενδεχομένως και το μυαλό των ποδοσφαιριστών να ήταν στο παιχνίδι με τον Άγιαξ. Θεωρώ πως θα πάμε σίγουρα με ένα 4-4-3. Θα το δούμε από τον 4-3-3. Συγγνώμη. Ο Σακόφ είναι σίγουρο στη μεσαία γραμμή. Υπάρχουν πολλά πρόσωπα τα οποία εκεί ρίζουν για μια θέση. Ο Θανασιάδης φαίνεται ότι είναι καλά και θα παίξει βασικός. Γενικά θα δούμε έναν ΠΑΟΚ λίγο πιο συγκρατημένο, λίγο πιο σφιχτό, αλλά σίγουρα ικανό να κάνει ζημιά και να βγει και να σκοράρει. Ένα γκολ το οποίο θα είναι πολύ χρήσιμο αν έρθει φυσικά. Άρα, συνοψίζοντας, η τελική μας επιλογή για το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι το goal-goal. Που σε κάθε περίπτωση ένα τέτοιο σκορ με δεδομένη και την ισχύ του εκτός έδρας γκολ θα είναι θετικό για τον ΠΑΟΚ εν ώψη της ρεβάνς. Για να κλείσουμε λοιπόν, Άγιαξ ΠΑΟΚ, Τρίτη στις 10 παρατέταρτο, το προγνωστικό μας είναι γκολ-γκολ.